Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα της ψηφοφορίας. Ακόμα υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι που είναι δικαιολογημένα ζωηρά προβληματισμένοι. Το γεγονός όμως ότι αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει αστυνομία, ΜΑΤ, κλούβες, περίφραξη της Βουλής, ζωσμένη από αγανακτισμένους πολίτες, όπως συνέβη τις προηγούμενες φορές σε παρόμοιες συνεδριάσεις όταν συζητιόνταν οι δανειακές συμβάσεις, δείχνει τι είναι εκείνο που ο υπερήφανος ελληνικός λαός με το όχι του δημοψηφίσματος δίνει ως εντολή στον κάθε βουλευτή του. Προσπάθεια της κυβέρνησης να δοθεί η λύση και πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα ευδοκιμήσει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση δίνει ένα σημαντικό αγώνα για να υπάρχει μια λύση προς όφελος του ελληνικού λαού και πιστεύουμε ότι θα έχει ευτυχή κατάληξη στις επόμενες μέρες. Και το αυτό σας προβληματίζει που είναι τόσο σκληρό στα μέτρα του? Είναι πολύ καλύτερο από αυτά που μας είχαν προταθεί και αυτό είναι και μεγάλη επιτυχία, η πολιτική επιτυχία της κυβέρνησης. Ακούστε, είναι μια συμφωνία με πολλά επώδυνα μέτρα, αρκετά ξένα με τη λογική μας, αναγκαστική όμως επιλογή για να έχουμε τον απαραίτητο πολιτικό χρόνο να εφαρμόσουμε την πολιτική μας, να τσακίσουμε τη διαπλοκή και να επανεκκινήσουμε την οικονομία. Πιστεύετε ότι έχει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας σε αυτή τη συμφωνία?